Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί σήμερα με τη βοήθεια του Θεού εις την ταπεινή εκπομπή μας. Αύριο, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, θα αναγνωστεί στην Θεία Λειτουργία το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της 11ης Κυριακής του Μαθαίου, το οποίο είναι παρμένο από το 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μαθαίου και είναι η στίχη 23 έως και 35. 18ο κεφάλαιο του Μαθαίου, στίχη 23 έως και 35. Λέγει λοιπόν το κείμενο του Ευαγγελίου που θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία. Στίχος 23. Αρχίζει βέβαια με το προήμιο, όπως συνήθως τα ευαγγελικά αναγνώσματα της λειτουργίας. «Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην». «Είπεν ο Κύριος αυτήν την παραβολήν». «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ως η θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού». «Μοιάζει, λέγει, η βασιλεία των ουρανών με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του». Στίχος 24. Αρξαμένου δε αυτού συνέρην, προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό, του φέρανε μπροστά του κάποιον που όφειλε 10.000 τάλαντα. Μη έχοντος, στίχος 25, μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό που θα εισπρασόταν από την πώληση. Στίχος 26. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή και πάντα σοι αποδώσω». Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και του έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ δείξε μου μακροθυμία και θα σου δώσω όλα τα χρέη μου». Στίχος 27. Σπλαχνιστείς δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό. Τον λυπήθηκεν ο Κύριος εκείνων των δούλων και τον άφησε να φύγει, του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Στίχος 28. Εξερθών δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδοσμη ήτι οφείλεις». Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε ένα από τους συνδούλους του, που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε για να τον πνίξει λέγοντάς του, «Ξόφλησέ μου το χρέος». Στίχος 29. Πεσών ούν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση». Ο σύνδουλος του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε, «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Στίχος 30. Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά απερθονέβαλεν αυτόν εις φυλακή, έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Αυτός όμως δεν δέχτηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Στίχος 31. Ιδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Όταν το είδαν αυτό, οι σύνδουλοι του λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Στίχος 32. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη να φύκασι, επί παρεκάλεσάς με». Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει, «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλον εκείνον το χρέος, επειδή με παρεκάλεσας». Στίχος 33.
ουκ έδικε σε ελεήσε τον σύνδουλό σου, ως και εγώ σε ελεήσα? Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστεί το σύνδουλό σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Στίχος 34. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές έως σου από δω παν το φιλόμενον αυτό. Και οργίστηκεν ο Κύριος του και τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Στίχος 35. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει μη, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού, από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών. Έτσι θα κάνει και σε σας ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τα παραπτώματα του αδερφού του με όλη του την καρδιά. Και εδώ τελειώνει το κείμενο που θα ακούσουμε συν Θεώ αύριο στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Είναι η παραβολή του κακού δούλου, η οποία ζωγραφίζει τη δική μας πραγματικότητα, όπου εμείς είμαστε ο κακός δούλος που ο Θεός συγχώρεσε όλον εκείνον το πλήθος των αμαρτιών μας με την αγάπη Του και είναι έτοιμος να μας δεχθεί κοντά Του και να συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες μας, εάν εμείς Του ζητήσουμε πραγματικά συγγνώμη, και ταυτόχρονα φαίνεται και η δική μας μικρότητα, η οποία εκδηλώνεται απέναντι στους αδελφούς μας, όπου γινόμαστε σκληροί και ανηλαίτη και δεν συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους, μη αναλογιζόμενοι ότι και εμάς ο Θεός μας συγχωρεί και εμείς ζητούμε από τον Θεό καθημερινά τη συγχώρηση, αλλά εμείς δεν θέλουμε να συγχωρέσουμε τους άλλους. Αλλά ας το δούμε λίγο πιο λεπτομερώς. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, «Μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών». Βλέπετε, θέλει να μας δώσει ο Χριστός εικόνες για το πώς είναι η Βασιλεία του Θεού. Και γιατί εδώ λέγει ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί το να συγχωρεί ο άνθρωπος είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος συγχωρεί τον αδελφόν του είναι πραγματικά εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Είναι εικόνα του ουρανίου Πατρός. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κρατά κακίες, δεν μνησεί κακή, δεν εκδικείται, δεν εχθρεύεται τον αδελφόν του, πράγματι είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος νησικακεί και εκδικείται και εχθρεύεται και βυσοδομεί εναντίον των άλλων ανθρώπων, όσες άλλες αρετές και αν έχει, δεν έχει ομοιότητα με τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγει «ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών». Μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με όλη αυτή την ιστορία. Και τελικά ποιος θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών? Αυτός ο οποίος είναι καλός και ηθικός και άμεμπτος και αλάνθαστος και τέλειος? Μα είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος αλάνθαστος και τέλειος? Άνθρωπος που να πλησιάζει αυτήν την κατάσταση, ναι. Σίγουρα οι μεγάλοι Άγιοι έφτασαν και άγγιξαν τα όρια αυτά, αλλά εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε τόσο αδύνατοι και τυποτένιοι και ευτελείς, μπορούμε να πιστεύσουμε ότι μπορούμε να πλησιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα από την τελειότητά μας και μέσα από την καθαρότητά μας και την τον αλάθαστο και αναμάρτητο βίο μας? Σίγουρα όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν το πιστεύω για τον εαυτό μου. Αλλά πώς θα πλησιάσουμε τον Θεό?
αφού θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό, εάν κάνουμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, εάν έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας αυτήν την κίνηση πρώτα να οικετεύουμε τον Θεό, να σπλαχνιστεί την αδυναμία μας και να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, και ταυτόχρονα και εμείς με τον ίδιο τρόπο εσπλαχνιζόμαστε και συγχωρούμε τους αδελφούς μας από την καρδιά μας και τους αγαπούμε και τους περιθάλπουμε και ζητούμε από τον Θεό όχι απλώς τη συγχώρησή τους, αλλά κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία να είναι κοντά σε αυτούς. Πραγματικά, αδελφοί μου, το Ευαγγέλιο μας διαβεβαιώνει και οι Άγιοι και η Εκκλησία μέσα από την πείρα των Αγίων της, ότι ο άνθρωπος ο τέλειος δεν είναι ο αναμάρτητος, δεν είναι ο αλάνθαστος, αλλά είναι αυτός ο οποίος ομοιάζει με τον ουράνιον Πατέρα όσον αφορά την ταπείνωση, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη γλυκύτητα, την περίθαλψη του αδελφού μας. Εάν συγχωρήσετε τους ανθρώπους, τότε και ο Θεός σας συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες, λέγει ο Χριστός εδώ. Και μας φέρνει αυτό το ωραιότατο παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, του βασιλιά, ο οποίος ήθελε να κάνει λογαριασμό της περιουσίας του και άρχισε να προσκαλεί εκεί τους ζούλους του και να παίρνει τους λογαριασμούς και να εξετάζει ποιοι του χρωστούσαν, ποιοι θα του έδιδαν, ποιοι θα όφυλαν να το ξοφλήσουν και όλα αυτά τα οποία κάνουν και σήμερα και μάλιστα τώρα που υπάρχει και η κρίση επιθύρες, ο κάθε άνθρωπος κάμνει και ξανακάμνει τους λογαριασμούς του για να δει τι μπορεί να κάνει. Αρξαμένου δε αυτού συνέρην, όταν άρχισε λοιπόν ο πλούσιος αυτός βασιλιάς να κάμνει τους λογαριασμούς του και να ζητά λόγων και να ψάχνει να δει τι γίνεται με τα οικονομικά του, του έφεραν μπροστά του εκεί κάποιον δούλον του, ο οποίος του χρωστούσε 10.000 τάλαντα, πάρα πολλά χρήματα, μεγάλης αξίας δάνειο, 10.000 τάλαντα, τεράστιο ποσό. Και όπως ήταν φυσικό, αυτός ο δούλος δεν μπορούσε να το πληρώσει, μη έχοντος δε αυτό αποδούνε, δεν είχε να αποδώσει το χρέος. Πού να το βρει ο άνθρωπος? Ήταν δούλος, ήταν φτωχός, ήταν ταλέπορος, ήταν αδύνατον των αδυνάτων να ξοφλήσει το χρέος του. Ας στραφούμε λίγο εις τον εαυτό μας, εις την ψυχή μας και ας βάλουμε την δική μας θέση, στη θέση αυτού του δούλου. Εάν ο Θεός πράγματι αρχίσει να συνέρει λόγων και να ζητά λόγων από μας, τότε θα δούμε ότι πράγματι εμείς είμαστε οφειλέτες όχι μυρίων αλλά εκατομμυρίων ταλάντων. Ο Θεός μας έδωσε τόσα χαρίσματα, μας έδωσε το Άγιο Βάπτισμα με το οποίο μας αναζωογόνησε, μας ανεγέννησε, μας έδωσε το Άγιο Χρίσμα που μας χάρισε το Άγιο Πνεύμα, που μας έδωσε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μας έκαμε μέλος της Εκκλησίας Του, κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και Αίμα Του, ενωνόμαστε μαζί Του παρά τις πολλές μας αμαρτίες. Μας έδωσε την ανθρώπινη υπόστασή μας, την δική Του εικόνα και την δική Του ομοίωση, και παρά ταύτα και χίλια δυο άλλα χαρίσματα και άνεση της ανθρωπίνης υποστάσεώς μας, εν τούτης εμείς είμαστε χρεώστες, διότι όλα αυτά τα χαρίσματα του Θεού, όρων αυτών των πλούτων του Θεού, αντί να τον πολλαπλασιάσουμε
και να τον αυξήσουμε, τον εσπαταλήσαμε άσωτα. Όχι μόνο δεν τον επολαπλασιάσαμε, δεν εκάναμε επενδύσεις καλές, δυνατές, να πολλαπλασιαστεί ο πλούτος αυτός και να έχουμε να αποδώσουμε τον πλούτο και να μείνει και σε μας ένα μεγάλο κεφάλαιο, να ζήσουμε πλούσια, εννοείται πνευματικά, μέσα στην πλουσιοπάροχο χάρη των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Εν τούτης όλα αυτά τα κατασπαταλήσαμε μέσα σε αφροσύνη, σε επιπολαιότητα, σε μεγάλη αφέλεια, κακία, φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία, σε ένα πλήθος παθών, εσπαταλήσαμε τον πλούτον του Θεού και όχι μόνον εσπαταλήσαμε τον πλούτον, αλλά χρωστούμε και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όλα τα πετάξαμε, τα διαλύσαμε, εγίναμε αγνώμονες και αχάριστοι και είμαστε πλέον εκτεθειμένοι. Δεν έχουμε τίποτα να αποδώσουμε εις τον Θεό. Γι' αυτό λέγει και εδώ για τον δούλον αυτόν, μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, δεν είχε τίποτε να δώσει πίσω, όπως και εμείς είμαστε τόσο ταλέποροι που τίποτα δεν έχουμε να δώσουμε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε. Όπως ήταν φυσικό, ο Κύριος, ο βασιλιάς, εδιέταξε να πουληθεί, όπως ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης, ο δούλος, η γυναίκα του, τα παιδιά του, ό,τι είχε και δεν είχε, να πουληθούν όλα για να ξοφλήσει. Ήταν τραγική η κατάσταση του δούλου, πολύ τραγική, χειρότερη και από θάνατο. Να πουλήσουν τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τα πάντα και να είναι υπόδουλος και δέσμιος. Τι έκαμε ο δούλος εκείνος? Έβαλε το κλειδί στην κλειδαριά. Ήξερε ότι ο βασιλιάς είναι έσπλαχνος, είναι αγαθός, είναι φιλάνθρωπος, είναι μακρόθυμος. Και τι έκαμε? Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον επί μη και πάντα σοι αποδώσω». Έπεσε κάτω στα πόδια του και του λέγει, «Κύριε, σε παρακαλώ, μακροθύμησε σε μένα και όλα θα σου τα δώσω». Εταπεινώθηκε. Εκκίνησε την εσπλαχνία του Κυρίου, επροσκύνησε τον δούλο, τον Κύριο, έγινε χώμα, έπεσε κάτω, εταπεινώθηκε και έκλαψε μπροστά στον Κύριο. Έκλαψε. Δεν δικαιολογήθηκε, δεν εσκληρήθηκε, δεν έκαμε τίποτα. Έγινε πραγματικά έναν κουρέλι. Του λέγει, «Σε παρακαλώ, μακροθύμησε απέναντί μου και όλα θα σου τα δώσω». Και ο Κύριος, όπως ήταν φιλάνθρωπος και έσπλαχνος, λέγει το Ευαγγέλιο, σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Βλέπετε, ο φιλάνθρωπος Κύριος δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση της ταπείνωσης και της μετάνοιας και της εξήτησης του ελέους και της συγνώμης του δούλου. Τι ωραία αυτή η λέξη η ελληνική, σπλαχνιστής. Τα σπλάχνα εκινήθησαν σε ιχτυρμούς μέσα στην ύπαρξή του. Έλειωσε, γιατί ήταν άνθρωπος που αγαπούσε. Ο Κύριος δεν ήταν εγωιστής, δεν ήταν υπερήφανος, δεν ήταν φιλάργυρος, δεν ήταν φιλίδωνος, δεν ήταν κενόδοξος, αλλά ήταν έσπλαχνος. Και παρόλο το μεγάλο δάνειο, όταν είδεν τον άνθρωπο μπροστά του να κυλιέται και να κλαίει και να οδύρεται, δεν μπορούσε να αντισταθεί. Εσπλαχνίστηκε τον δούλο και τον απέλυσε. Του λέει, «Ατ, πήγαινε στο καλό». Και όχι μόνο του χάρισε το δάνειο, αλλά και τον ελευθέρωσε. Του έδωσε και την ελευθερία του. Του έδωσε και παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Παραπάνω από ό,τι ζητούσε. Του χάρισε την ελευθερία
και το δάνειο να φύκεν αυτό. Τον άφησε να επιστρέψει σπίτι του, ελεύθερος, χωρίς δάνεια, χωρίς τίποτα. Σκεφτείτε τι αισθήματα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην ψυχή του δούλου εκείνου μετά από αυτήν την απρόσμενη ευεργεσία του Κυρίου του. Αλλά εδώ φαίνεται το τραγικό εντός εισαγωγικών μεγαλείο της ψυχής του ανθρώπου που δυστυχώς έχει μια άβυσο πολλών πραγμάτων και κινήσεων. Αυτός ο δούλος δεν αξιολόγησε την ευεργεσία του Κυρίου, δεν αξιοποίησε πνευματικά και προσωπικά όλα αυτά τα οποία του χάρισε ο Κύριος του, δεν τον άλλαξε το γεγονός αυτό. Και πώς εφάνηκε αυτό? Όταν βγήκε έξω εκείνος ο δούλος, ο ευεργετημένος, βρήκε έναν άλλο συνάδελφό του, έναν άλλο δούλο, ο οποίος του χρωστούσε 100 δινάρια. Τίποτα δηλαδή. Ένα ευτελέστατο μικρό ποσό. Τίποτα. Ένα ελάχιστο ποσό. 100 δινάρια, σαν να λέμε εμείς 100 σεντ μπροστά στα εκατομμύρια ευρώ που χρωστούσε. Και όμως κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον απόδοσμη ήτι οφείλεις. Τον άρπαξεν από τον λαιμό και τον έπνιγε και του λέει δώσ' μου ό,τι μου χρωστάς. Τι παράξενο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Ελάχιστη ώρα πριν ο ίδιος απόλαυσε την ευεργεσία του Κυρίου και έπρεπε να κολυμπά μέσα στη χαρά και στην ευτυχία. Και όμως, σε ελάχιστη ώρα μετά, αυτός πιάνει από το λαιμό των συνάνθρωπών του, των συνάδελφών του, και τον πνίγει και του λέγει «Ξόφλα μου, ό,τι μου χρωστάς». Και τι του χρωστούσε? Τίποτα. Ψευτοπράγματα, ελάχιστα πράγματα. Και ακόμα χειρότερα, λέγει πιο κάτω, «Πεσόνον ούνο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον». Μακροθύμισον επ' εμή και αποδόσωση. Έγινε η ίδια σκηνή όπως προηγουμένως. Έπεσε κάτω ο σύνδουλος στα πόδια του και τον παρακαλούσε και του λέγει «Σε παρακαλώ, μακροθύμισε και θα σου τα δώσω όλα». Αυτά που έλεγε και ο ίδιος προηγουμένως στον βασιλιά. Αλλά ο δε ούκ ήθελε. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, ούτε να αποδώσει την παραμικρή ελεημοσύνη, τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο δεν δεχόταν να αφήσει τον άνθρωπο και να τον συγχωρέσει και να του χαρίσει το δάνειο τη στιγμή που ίδιος δεν είχε ανάγκη, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακή έως σου αποδώ το φιλόμενο. Δεν έφτανε η κακοποίηση που του έδωσε, δεν έφτανε η εξανάγκαση που στην οποία τον υπέβαλε, πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, το φυλάκισε τον συνάνθρωπον του, τον συνάδελφόν του, μέχρι να του ξοφλήσει το ελάχιστον εκείνο το οποίο χρωστούσε. Όταν τα είδαν αυτά οι σύνδουλοι του, ελυπήθησαν πάρα πολύ και ήρθαν και είπαν εις τον Κύριον όλα όσα είχαν γίνει. Βλέπετε τι τραγωδία, χειρότερη από την προηγούμενη. Και προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό. Τον προσκάλεσε ο Κύριος και του λέγει «Δούλε πονηρέ, πραγματικά δούλε, δούλε όχι ενός ανθρώπου, αλλά δούλε των παθών σου, της αμαρτίας. Δούλε πραγματικά στην ψυχή και στο νου και στην καρδιά. Αυτός είναι ο δούλος». Όχι ο δούλος σωματικά, μπορεί να είσαι υπόδουλος σωματικά, αλλά ελεύθερος εις την ψυχή. Και μπορεί να είσαι ελεύθερος σωματικά, αλλά δούλος στα υπόλοιπα και χάνεσαι μέσα εις το σκότος της δουλείας. Δούλε πονηρέ, κακέ δούλε, πονηρέ δούλε.
Βλέπετε, η λέξη πονηρία σημαίνει την κακία των δέδαλων εκείνων της κακίας, η οποία κουράζει τον άνθρωπο, γι' αυτό λέγεται και πονηρία. Παίρνει πόνον, κόπο στον άνθρωπο. Του λέγει λοιπόν, εγώ σου άφησα όλην εκείνη την οφειλή, όλην εκείνη το χρέος, σου το χάρισα επειδή με παρεκάλεσες και εσύ δεν έπρεπε να ελεήσεις, να λυπηθείς τον σύνδουλό σου όπως και εγώ σε ελυπήθηκα. Είναι φοβερός αυτός ο λόγος του Κυρίου και αρμόζει σε μας τους ελεημένους από τον Θεό με επίγνωση της χάρης Του και της Εκκλησίας Του, που πολλές φορές εκδηλωνόμαστε όπως ακριβώς ο κακός και πονηρός ζούλος αυτός της παραβολής. Αδυναμίες των αδελφών μας που είμαστε όλα οι παιδιά του Θεού.